Σε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την εκπαιδευτική κοινότητα εκεί στην Αγία Βαρβάρα, έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές, καθώς είναι δραστήριοι και η εκπαιδευτική και η διεύθυνση βέβαια του Γενικού Λυκείου της περιοχής, αλλά και οι μαθητές. Αυτή τη φορά διοργάνωσαν μια πολύ ξεχωριστή εκδήλωση και συγκεκριμένα την Παρασκευή που μας πέρασε στις 5 του μήνα, με αφορμή τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γόρτινα συμμετείχαν τα παιδιά από το σχολείο, τα οποία είχαν λάβει εξ αρχής μέρος στο πρόγραμμα, αλλά έγινε μια πολύ σπουδαία προσπάθεια να έρθουν και άνθρωποι οι οποίοι σχετίζονται με το αντικείμενο, όπως ήταν η κυρία Μανουέλα Δούση, καθηγήτρια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και βεβαίως διευθύντρια του Εργαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής και κάτοχος έδρας UNESCO για την κλιματική διπλωματία. Είναι μία από τις δράσεις που πραγματοποίησαν τα παιδιά αλλά και οι καθηγητές όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είχαμε καλύψει και νωρίτερα σε προηγούμενη φάση την πολύ ενδιαφέρουσα δενδροφύτευση, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ήταν οι κατάλληλοι για να παρουσιάσουν όλα εκείνα τα οποία έλαβαν χώρα τόσο καιρό. Εγώ προτείνω η κυρία Όλικα Κωστάκη, εκπαιδευτικός στο ΓΕΛ Αγίας Βαρβάρας, να μας βάλει στο κλίμα της εκδήλωσης, να μας πει κάποιες λεπτομέρειες που έχουν ιδιαίτερη αξία και βέβαια μετά να αναφερθούμε και στα βασικά συμπεράσματα. Την καλησπέρα μας, κυρία Κωστάκη. Καλησπέρα σας. Εκ μέρους της ομάδας ΕΠΑΣ του Γενικού Λυκείου Αγίας Βαρβάρας, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Δική μας η χαρά και ξεχωριστές οι αφορμές που μας δίνετε κάθε φορά. Αυτό πρέπει να το πω και να το τονίσω. Για πείτε μας πώς προέκυψε αυτή η εκδήλωση. Στα πλαίσια του προγράμματος Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με αφορμή τον εορτασμό για την ημέρα της Ευρώπης, οργανώσαμε αυτή την εκδήλωση στο κλείσιμο των εκδηλώσεων για το τρέχον σχολικό έτος στο πρόγραμμα που έχουμε αναλάβει. Η εκδήλωση είχε σαν στόχο να ευαισθητοποιήσουμε την τοπική κοινωνία, αλλά και να παρουσιάσουμε τις δράσεις που οι μαθητές μας υλοποίησαν καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Δράσεις που ήταν στηριγμένες σε πυλώνες όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, βιώσιμη ανάπτυξη και πράσινη ανάπτυξη, αλλά και να μοιήσουμε τους μαθητές μας στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα θεσμικά όργανα και ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλιστα, είναι δράσεις που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα ενός συγκεκριμένου μαθήματος, σωστά, αλλά έχουν... Πολύ σωστά. Ναι, να το τονίσουμε αυτό. Πολύ σωστά. Είναι δράσεις που εντάσσονται στα πλαίσια του προγράμματος Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αναφερθήκατε σε κάποιους όρους. Όπως είναι ο εθελοντισμός, όπως είναι... Ναι, ολοκληρώστε, σας διέκοψα. Ναι. Είμαστε εξάλλου ένα από τα 6 σχολεία της Περιφέρειας Κρήτης που συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα, ένα από τα 120 σχολεία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αναφερθήκατε σε όρους όπως ο εθελοντισμός, σε όρους όπως η πράσινη μετάβαση, η πράσινη ανάπτυξη. Πώς αντιλαμβάνονται μαθητές λυκείου αυτούς τους όρους και βέβαια τη συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους προγράμματα? Οι μαθητές μας προσπάθησαν να υλοποιήσουν δράσεις που έχουν σχέση, όπως είπατε προηγουμένως και εσείς, για τη δεντροφύτευση. Προσπαθήσαμε να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές μας πάνω σε θέματα πράσινης ανάπτυξης και ιδιαίτερα σε θέματα όπως είναι οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης πάνω στο περιβάλλον. Είχαμε την τιμή στην εκδήλωση να μας μιλήσει η κυρία Εμμανουέλα Δούση, η οποία είναι κάτοχος της έδρας της UNESCO στην κλιματική διπλωματία, είναι καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ. Επίσης, είχαμε την τιμή να μας μιλήσει για την ατμοσφαιρική ρύπανση ο ερευνητής του τμήματος χημίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κύριος Νίκος Καλυβίτης, ο οποίος έδωσε στους μαθητές αρκετά ερεθίσματα και η κυρία Δούση. Στην εκδήλωση, να συμπληρώσω λίγο, ότι συμμετείχαν με χαιρετισμό ο Περιφερειάρχης Κρήτης κύριος Αρναουτάκης, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κύριος Κατσονάκης. Επίσης, στην εκδήλωση μίλησε ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, ο κύριος Βαρελίδης. Και σίγουρα... Όλοι οι ομιλητές έδωσαν και ευαισθητοποίησαν τους μαθητές πάνω σε θέματα κλιματικής αλλαγής. Κυρία Κωστάκη, είδαμε καθ' όλη τη διάρκεια έτσι, του τρέχοντος έτους διάφορες δραστηριότητες με αποκορύφωμα αυτή για την οποία μιλάμε σήμερα και της οποίας βλέπουμε και στιγμιότυπα με πλήθος μαθητών να έχουν συγκεντρωθεί για να παρουσιάσουν ουσιαστικά τη δική τους δουλειά. Πόσο σημαντικό είναι όσο περνούν τα χρόνια τα παιδιά από μικρή ηλικία να έρχονται κοντά με όλους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, γιατί η Ελλάδα και κατ' επέκταση η Κρήτη αποτελεί ένα κομμάτι της Ευρώπης και βλέπουμε ότι από μικρή ηλικία μαθαίνουν, γνωρίζουν, ανακαλύπτουν πράγματα τα οποία είναι και εκτός σχολείου, εκτός δηλαδή των βιβλίων, αλλά σίγουρα θα τους δώσουν πολλά εφόδια για την μελλοντική του ζωή. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Να σημειώσω επίσης ότι στην εκδήλωση παρευρέθηκαν καθηγητές και μαθητές από τα σχολεία του Δήμου Γόρτινας, που συμμετείχαν και εκείνοι με τη σειρά τους στην εκδήλωσή μας. Σίγουρα οι μαθητές μας αποκόμισαν πάρα πολλά από αυτή, όχι μόνο από την εκδήλωση, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια των δράσεών μας. Θα ήθελα να αναφέρω εδώ μια σημαντική δράση των μαθητών μας. Ήταν ο σχεδιασμός του λογότυπου μας. Φαντάζομαι ότι το έχετε δει σε όλη την εκδήλωση. Οι μαθητές μας, μετά από επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτινας, αποφάσισαν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα πολύ σημαντικό λογότυπο. Ένα λογότυπο που ενσωματώνει την ιστορία του τόπου μας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλετε, μπορώ να σας αναφέρω κάποια πράγματα για το λογότυπό μας. Βέβαια, να μας πείτε, με μεγάλο ενδιαφέρον. Κεντρικό θέμα λοιπόν σε αυτό το λογότυπο είναι ο πλάτανος. Ο πλάτανος, ο οποίος σύμφωνα με τον μύθο της Ευρώπης, είναι ο πλάτανος από τον οποίο ο Δίας μετέφερε την Ευρώπη. Σχεδίασαν λοιπόν οι μαθητές μας κεντρικό θέμα τον πλάτανο. Ο κορμός του δέντρου έχει τη γυναικεία μορφή της Ευρώπης, που με τα χέρια της σηκωμένα κρατάει τα κλαδιά του δέντρου. Πάνω στο δέντρο τώρα, στα κλαδιά του δέντρου, έχουν σχεδιάσει 27 αστέρια. Τι συμβολίζουν τα 27 αστέρια? Τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ βλέπω και το λογότυπο αυτή τη στιγμή και στα μπλουζάκια που φορέσατε και πολύ ωραίες φωτογραφίες και σίγουρα φαντάζομαι ότι αυτή η προσπάθειά σας θα έχει και συνέχεια. Για το σχολικό έτος αυτή είναι η τελευταία μας εκδήλωση. Εξάλλου τώρα έχουμε την περίοδο των εξετάσεων. Θα ήθελα λίγο να ευχαριστήσω σε αυτή την περίπτωση και το Δήμο Γόρτινας που συνέβαλε πάρα πολύ στην εκδήλωσή μας, ήταν αρρωγός σε όλη τη διάρκεια του τρέχον σχολικού έτους για το πρόγραμμα. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διευθύντριά μας, κυρία Κουτεντάκη, τον υποδιευθυντή μας, κύριο Σταμέλου και όλο το σύλλογο διδασκόντων, που ήταν συμπαραστάτες αυτή μας την πορεία. Μάλιστα, εγώ θα σταθώ ότι αυτή η δράση έρχεται πραγματικά και έχει πρωταγωνιστές ανθρώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας της ενδοχώρας. Και αυτό έχει τη δική του αξία. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο, πραγματικά μας κάνετε υπερήφανους και να ξέρετε ότι εδώ η πόρτα της εκπομπής και του ομίλου γενικότερα είναι πάντα ανοιχτή σε παρόμοιες πρωτοβουλίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν,